ψαλιθμό μας. Κοντά μας, στις τηλεφωνικές γραμμές, έχω τον στρατηγό, τον Γιάννη τον Μπαλτζόη και τον πρέσβη, τον Δημήτρη, τον Ηλιόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εις αμφότερους. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, κύριε πρέσβη. Καλησπέρα, στρατηγέ. Είναι ένας πρέσβης ο οποίος έχει διατρέξει όλη την ιεραρχία του διπλωματικού σώματος, έχει υπηρετήσει σε πολύ σημαντικές θέσεις στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, στη Αλβανία, την κακιά εποχή που είχαμε προβλήματα, λοιπόν, και σε άλλες... Στρατηγέ μου, ποια κακιά εποχή? Όταν είχαμε προβλήματα... Σήμερα μια εβδομάδα οι Αλβανοί δώσαν αλβανικά ονόματα στα δύο νησιά. Στα ελληνικά νησιά που είναι πάνω από την Κέρκυρα. Ναι, εντάξει. Το οποίο εμείς λόγω της πλακίας που μας διακατήχε τότε θεωρήσαμε ότι δεν ενδιαφερόμαστε και τα αφήσαμε να τα πάρουν. Λοιπόν, είναι μια πορεμένη ιστορία αυτή. Ο κ. Πρέσβης το ξέρει πολύ καλά. Στρατηγοί, άλλοι είναι οι διδάξαντες. Ναι, λοιπόν, που αυτά τώρα η στρατηγική τους αξία είναι τεράστια πλέον. Ελέγχουν εκεί τα στενά του Οτράντου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και εμείς από την πλευρά μας τα παραδώσαμε. Ναι, δεν ενδιαφερθήκαμε. Ενώ τα ήταν, ανήκουν στο τέτοιο, στα Επτάνησα. Τα εγκαταλείψαμε. Όσο και να ακούγεται περίεργο. Κύριε πρέσβη, έχουμε καμιά ενημέρωση επάνω σε αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, εγώ ξέρω αυτό το οποίο αναφέρατε εσείς και ο στρατηγός. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη αντίδραση. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Ξέρετε, καμιά φορά το Υπουργείο που έχω υπηρετήσει είναι βραδύ καυστό. Τα νησιά κατοικούνται. Ναι. Δεν είναι, εντάξει, ξέρετε, είπα γι' αυτό, είπα σκοπίμως, άλλοι είναι οι διδάξαντες και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τους εννοώ των εξανατολών γείτονες, οι οποίοι το κάνουν συνέχεια αυτό το πράγμα, και δεδομένη τη επιρροή που έχουν πάνω στην Αλβανία, δεν μας αρπάξανε κανένα νησί και τα ίμια έχουν μείνει όλα. Τούτα εδώ χρεώνονται στην Αλβανία. Τι συμβαίνει? Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο σαφώς πρέπει να υπάρξει μια επίσημη αντίδραση, την οποία ομολογώ δεν έχω δει μέχρι στιγμής. Ελπίζω να υπάρξει, τι να σας πω. Ο λόγος? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Πρέπει να υπάρξει αντίδραση, αυτό λέω. Απλώς δεν την έχω δει. Το ερώτημα μου είναι... Και εύχομαι να κάνω τόσα λάθος, χρόνια, να υπάρξει. 20 χρόνια... με ένα σπάραγμα κράτους χάνεις δυο σημαντικά νησιά, τα παραδίδεις. Κοιτάξτε, αυτό είναι μία πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι πώς γίνεται αυτό αποδεκτό από την διεθνή κοινότητα, διότι εσύ μπορεί να καταθέσεις ό,τι θέλεις στον ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντιδράσεις. Και αυτές τις αντιδράσεις ομολογώ περιμένω να δω. Δηλαδή διεθνής κοινότητας τα παραχωρεί στην Αλβανία? Όχι, όχι, άλλο λέω ότι μπορεί να υπάρξουν μονομερείς ενέργειες οι οποίες πρέπει να αποκρούονται. Και με συγκεκριμένες ενέργειες, δηλαδή όταν όλα αυτά υπάρχουν ήδη καταγεγραμμένα ως ελληνικό έδαφος, αυτό κάπου το δηλώνεις και τα υπερασπίζεις αναλόγως. Μια λόγω. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Όχι, αυτό σας λέω και εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάτι τέτοιο και ελπίζω ότι θα υπάρξει. Διότι το αλλιώς, δεν ξέρω, το θεωρώ χαρακτήριστο. Συγγνώμη, όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε ευαισθησία σε αυτό το θέμα? Δεν το ανακοινούσε κανείς? Κοιτάξτε, δεν έχω... Ούτε καν συζήτηση δεν γινόταν. Τουλάχιστον επί των ημερών των δικών μου, και μιλάμε πριν περίπου 20 χρόνια, δεν είχε ανακοινηθεί τέτοιο θέμα. Δεν είχε υπάρξει τέτοιο θέμα. Ωραία. Πώς υπήρξε? Από τη μια μέρα στην άλλη? Σίγουρα υπάρχει σκοπιμότης. Ας
και υποκίνηση, θα έλεγα. Απλώς βέβαια αυτό δεν μας απαλλάσσει από το να αντιδράσουμε, έτσι. Απλώς σημειώνω για την ιστορία ότι έχω δει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ της R3 για αυτά τα νησιά με συνεντεύξεις με τους κατοίκους των νησιών κτλ. Το οποίο βεβαίως. Δεν μιλάτε τώρα. Συγγνώμη. Για τα διαπόδια νησιά. Ναι, ακριβώς. Εγώ θα πρόσθετα και άλλο ένα, την ίσο Σάσον, που είναι άλλη πονεμένη ιστορία. Εντάξει, όπου έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε. Ναι. Διότι η νήσο Σάσον, μάλιστα κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης ήταν... Με το αλβανικότατο όνομα Σάσον. Ναι. Το οποίο από την αρχαιότητα είναι δικά μας. Δηλαδή το αναφέρει ο Στράβων, ο Πολύβιος κλπ. Αλλά τα νησιά Σάσον, εμείς τα πει μαζί με τα διαπόντια νησιά και τους υπόλοιπους, τα υπόλοιπα επτάνησα, παραχωρήθηκαν το 1864 στην Ελλάδα ως παράρτημα των Ιωνίων Ίσων. Ναι. Λοιπόν, όμως η Ελλάδα, αυτό ένωσε εγώ, δεν άσκησε κυριαρχικά δικαιώματα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ήταν μακριά, πού να πάμε τώρα πάνω στη Σάσον, στα διαπόντια νησιά. Τελικά το Σάσον τη χάσαμε, τελείωσε, ας πούμε. Και εμείς μας παραχωρηθήκαν το 1864 και έγινε η προσάρτηση, το προσαρτήσαμε το 1912 και μετά το εγκαταλείψαμε. Δηλαδή, εκενώθηκαν από την Ελλάδα το 14 κατόπιν πιέσεως της Ιταλίας και έκτοτε δεν διεκδικήσαμε. Γνωρίζετε, στρατηγέ, ότι πάνω στη Σάσονα δεν υπάρχουν Αλβανοί αλλά Ιταλοί στρατιώτες. Τώρα ναι, το ξέρω. Γιατί ελέγχει τα στενά του Οτράντο. Ναι, είναι ναι. Στρατηγική σημασία. Έχουν κατόπιν διμερού συμφωνίας εγκαταστήσει ολόκληρη ναυτική βάση. Έχω πάει, γι' αυτό σας το λέω. Έχω παραστεί εκεί πέρα. Κύριε Πρέσβη, και τη Σοβιετική Ένωση είχαν κάνει κάτι σύραγγες θαλάσσιες που πηγαίναν πυρηνικά υποβρύχια τη Σοβιετική Ένωση τότε. Ναι. Είχαν και αποθήκες για ατομικά όπλα. Η Σάσον δηλαδή, με το νησί, το νησί αυτό, ήταν στο στρατηγικότερο σημείο της Αδριατικής θάλασσας, έλεγχε όλη την Ιταλία και έλεγχε όλη τη Βαλκανική. Λοιπόν, και οι Σοβιετικοί έχουν βρεθεί τώρα, απαγορεύεται να πάνε μόνο οι Ιταλοί, δεν μπορεί να κάνει τουρισμό να πας στη Σάσονα και να το επισκεφτείς. Είναι μια, συνεχίζει να είναι μια στρατιωτική βάση από τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης που κρύβει πάρα πολλά μυστικά, έχει πολλές κρύπτες. Σας λέω ότι έχει και θαλάσσιες διόδους μέσα στο νησί όπου ναυλοχούσαν κρυφά τα σοβιετικά υποβρύχια. Εγώ μιλάω περισσότερο για τη Σάσον και λιγότερα για τα διαπόντια νησιά, που βέβαια είναι και αυτό θέμα. Πάει να γίνει, να ακολουθήσουν την τύχη της νήσου Σάσον. Καλά, Σάσονος. Τα διαπόντια ελπίζω σας λέω ότι θα υπάρξει, δεδομένου ότι τέλος πάντων είχε διευκρινιστεί το καθεστώτος πρόσφατα. Θεωρώ ότι θα υπάρξει κατάλληλη αντίδραση, γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Απλώς θα ήθελα λιγάκι από το Υπουργείο Εξωτερικών πιο γρήγορες αντιδράσεις. Τι είναι γεγονός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρξουν αντιδράσεις, βεβαίως θα πρέπει να το δούμε το θέμα αλλιώς. Και μάλιστα όταν το 2014 μας απείλησε η τέτοιο η Ιταλία, πάνω στο νησί, στο νησί Σάσον, στο Σάσονο να το πούμε έτσι, υπήρχαν 25 Έλληνες στρατιώτες και είχαν επαγγελής επιλοχία και 8 ναύτες. Λοιπόν, και στο νησί υπήρχαν και 15 οικογένειες βλαχόφωνων Ελλήνων, πειμένων, που ήταν υπό την προστασία των Ελληνίων στρατιωτών. Φύγαμε, βέβαια μετά απεδότησαν κατ' εντολή σας στην Ουγγαρία και λοιπά στην Αλβανία και η Ελλάδα δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν το εγκαταλείψαμε. Υπήρχε απόφαση στην Ελληνική Βουλή, λοιπόν, και δεν ασχολούμαστε. Μετά είχαμε άλλα προβλήματα, τον εθνικό διχασμό, πήγαμε στη Μικρά Ασία, αυτό, και χάσαμε ένα νησί το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το στρατηγικότερο νησί σε όλο τον Αδριατική θάλασσα. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι, και μου φαίνεται παράξενο, όλοι μας ξέρουμε τη Γάρδο, το Καστελόριζο, τη Στρογγυλή ή ακόμα και το Ορμένιο επάνω στον Εύρο. Μετά τις επινές. Ελάχιστοι, απειροελάχιστοι γνωρίζουν αυτό το υπέροχο
σύνορο ναι. των διαποντίων νήσων. Νήσων. Οι οποίες δεν είναι δύο. Είναι εννιά. Ναι, είναι πολλά. Δεν είναι ακριβώς. Και το μεγαλύτερο από αυτά, η Οθονή. Βέβαια. Ναι. Ένα ονειρεμένο μέρος. Το οποίο θα άξιζε και κάθε προβολής. Είναι το δικό μας δυτικό Κασταλόριζο. Ναι, βέβαια. Το δυτικότερο σημείο της Ελλάδος είναι η Διαπόντιη Νήση. Πολύ σωστά. Ανδρέα, είναι 11 τα νησιά και όχι 9. Μάλιστα. Πάντως, αν έχει πολύ ενδιαφέρον αν μπορέσετε να ανατρέξετε σε αυτό το... Είναι πρόσφατο το ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3. Τα προβάλλει με πολύ ωραίο τρόπο. Και προβάλλει και τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Λίγες μέρες μετά, οι Αλβανοί μας τα κατέθεσαν με αλβανικά ονόματα. Ναι. Τους ζήσαν Αλβανίτες. Δεν ξέρω τι ονόματα έχουν δώσει. Την Ερικούσα που είναι το βορειότερο νησί. Ήρθε το πώς ονομάσανε, δεν ξέρω αν ξέρουμε. Γιατί σίγουρα την Ερικούσα την έχουν ονομάσει, γιατί είναι το βορειότερο νησί. Από ναι. τα διαπόντια νησιά. Αυτό δεν αλλάζει όμως το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς. Όχι, αλλά έτσι ξεκινάει το ξύλο μας τέτοιο, το πουλόβερ, κύριε Πρέσβη. Ναι, αλλά μούγκα στη στρούγκα. Κουβέντα δεν γίνεται. Όπως με το Τουρκετζίαν, που από πέρυσι είναι αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε. Και βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και... Το διαβόητο Ελιαμέπ δεν μας λέει τι γίνεται εκεί πέρα. Όχι. Όπως δεν μας είπε τίποτα για το Τουρκετζίαν. Το think tank. Η δεξαμενή σκέψεων. Η οποία... Η γαργάρα της γαργάρας, ο Γαργαρέτα. Απλά το έδειξε το θέμα. Γιατί επίκειται και η είσοδος της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εμάς προθυμότατους. Βεβαίως και ναι και γιατί όχι και μάλιστα. Καταλαβες. Αντί να σταθούμε εμείς στο θέμα των Σκοπίων απέναντι, στάθηκε η Βουλγαρία. Και τώρα γίνονται διαδηλώσεις στα Σκόπια, γιατί πάει να γίνει σύμφωνο με τη Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία γυρνάει και τους λέει «Βουλγάρικα μιλάτε ρε». Βούλγαροι είσαστε. Για να το παραδεχόσαστε. Με καταλάβες. Κύριε Μαζαράκη, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι για πρώτη φορά όμως η Σκοπιανή κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δεχθεί ύπαρξη βουλγαρικής μειονότητας. Αυτό δεν το έχουν δεχθεί μέχρι στιγμής. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να το παρατηρήσει κανένας πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Ίσως ήταν το αντίτιμο για να μπορέσουν να άρουν το βέτο της Βουλγαρίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί είναι πατριώτες οι Βουλγαροί. Όταν ρωτήσαν οι δημοσιογράφοι από κάτω τον Τσίπρα στη διαβόητη συνέντευξη και γυρνάνε και του λένε έχουμε 250.000 Έλληνες στα Σκόπια. Δεν μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται με αυτούς. Λοιπόν, τι γυρνάει και λέει ο επόμενος. Επόμενη ερώτηση. Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού σου. Θα τόλμαγε ο Βούλγαρος να πει τέτοια κουβέντα και θα έμενε την άλλη μέρα στην καρέκλα του. Λοιπόν, σέρνοντας και παρακαλώντας να πάρεις μία δήλωση και μάλιστα μέσα στη Βουλή υπόθηκε η μεγάλη κουβέντα
απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις. Είμαστε όλοι μαζί. Τι ήθελε να πει? Ότι δεν είναι προκλήσεις και είναι προσκλήσεις.